Άλεξ, βρισκόμαστε στην τελετή λήξης της Ακαδημίας Αντετοκούμπρος, πρώτη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Καταρχήν, πώς αισθάνεσαι που βλέπεις παιδιά μεταναστών να έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν και να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ μέσα από την προσπάθεια που κάνετε εσύ και τα αδέρφια σου? Αυτό, να σου πω την αλήθεια, με συγκινεί. Δηλαδή, εγώ ξέρω, όταν ήμουν στην ηλικία τους θα σκότωνα να είχα κάτι τέτοιο. Και αυτό θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ώστε τα παιδιά και το next generation να έχουν κάτι τέτοιο, να βασίζονται πάνω. Πες μου κάτι, την καραντίνα πώς την πέρασες στην Αμερική και πώς ήταν η καραντίνα με σένα να είσαι θείος πλέον? Η καραντίνα ήταν, πιστεύω, ένα καινούριο πράγμα για όλους. Αλλά πιστεύω το να είμαι θείος, εντάξει, έκανε την καραντίνα λιγότερο δύσκολη. Θεολογικά, να πεις. Ήταν αυτό που δεν άντεχες από τον αδερφό σου, τον Γιάννη, έχοντας τον 24 ώρες 24 ώρες μαζί? Τίποτα. Τον έχω συνηθίσει, να σου πω την αλήθεια. Και θέλω να μου πεις γενικότερα πόσο ανυπομονείς να παίξεις επαγγελματικό μπάσκετ, να αλλάξεις πλέον επίπεδο από το σχολικό πρωτάθλημα, να ακολουθήσεις τα χνάρια των τριών αδερφών σου και να μπεις και εσύ στο επαγγελματικό μπάσκετ? Δεν έχω λόγια. Όποιος είναι δίπλα μου με έχει βαρεθεί ήδη, μόνο γι' αυτό μιλάω. Εντάξει, θα είναι ένα καινούριο experience για μένα και ανυπομονώ να πάω. Πόσο δουλειά παραπάνω απαιτεί αυτό το επόμενο βήμα? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις στο σχολείο και τελείως διαφορετικό να δουλεύεις πρωί, απόγευμα, βράδυ για να είσαι έτοιμο. Εγώ πιστεύω απλά πρέπει να κρατήσω μια στάσιμη δουλειά. Επειδή δουλεύω εδώ και πολύ καιρό, λες, και είμαι επαγγελματίας, ενώ έπαιζα στο σχολείο. Και να συνεχίσω αυτό που κάνω.